Το βιβλίο Δανιήλ ο Προφήτης. Πρώτο κεφάλαιο από βιβλίο Δανιήλ Προφήτης, σελίδα 784. Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωκείμ βασιλέως του Ιούδα ήλθε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς Βαβυλώνος εις Ιερουσαλήμ και πολιόρκησε αυτήν. Και παρέδωκεν κύριος εις την χείρα του Ιωακείμ βασιλέα του Ιούδα και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού και έφερεν αυτά εις γήν Σεναάρ εις τον οίκον του Θεού αυτού και εισήγαγεν τα σκεύη εις το θησαυροφυλάκιον του Θεού αυτού. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Ασφενάζ τον αρχιευνούχο αυτού να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων νεανίσκους μη έχοντας μηδέν αμόμων και ωραίου στην όψην και νοήμωνα σε πάση σοφία και ειδήμωνα πάση γνώσεως και έχοντας φρόνησιν και δυναμένους να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και τη γλώσσα των Χαλδαίων. Και διέταξε σε αυτούς ο βασιλεύς καθημερινή μερίδα από των βασιλικών εδασμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπινε και αφού ανατραφώσει τρία έτη να ίστανται με τα ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Και μεταξύ τούτων ήσαν εκ των ιών Ιούδα, Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρίας, εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκεν ονόματα, και τον μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσαρ, τον δε Ανανίαν Σεδράχ, τον δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδενεγό. Αλλά ο Δανιήλ έβαλε την καρδία αυτού να μην μιανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Δια τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχο να μην μιανθεί. Και έκαμνε ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Και είπε ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ: «Εγώ φοβούμαι τον Κύριό μου, τον βασιλέα, ως της διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας, μήποτε ήδη τα πρόσωπά σας σκυθροπότερα παρά των νεανίσκων των συνομιλίκων σας και ενεχοποιήστε την κεφαλή μου εις τον βασιλέα». Και είπε ο Δανιήλ προς τον Αλμελσάρ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησε επί τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν. «Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους σου 10 ημέρες και ας δώσουν εις ημάς όσπρια να τρώγομεν και ίδωρ να πίνομεν. Έπειτα ας θεωρήσωσι τα πρόσωπα ημών ενώπιόν σου και το πρόσωπο των νεανίσκων ήτινε στρώγουσι από των δεσμάτων του βασιλέως και όπως είδης κάμε με τους δούλους σου». Και εισήκουσεν αυτόν εις τούτο το πράγμα και δοκίμασεν αυτούς 10 ημέρες και μετά το τέλος των 10 ημερών τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις τη σάρκα παραπάντων των νεανίσκων ήτιν εις έτρωγον τα εδέσματα του βασιλέως. Και αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητόν αυτών και τον ίνων τον οποίον έπρεπε να πίνωσει και έδιδεν εις αυτούς όσπρια. Και εις τους 4 τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν, εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα, εις πάσαν όρασιν και ενύπνιον. Και εν το τέλει των ημερών, όταν ο βασιλεύς είπε να εισάξωσιν αυτούς, ο αρχινευνούχος εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ. Και λάλησε με ταυτόν ο βασιλεύς και δεν ευρέθη μεταξύ αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία και ίστατο ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και συνέσεως και νοήσεως περί της οποίας ο βασιλεύς ρώτησε αυτούς έβρικεν αυτούς δεκαπλασίως καλυτέρους παραπάντας τους μάγους και υπαϊδούς όσοι ήσαν εμπαντή τη βασιλεία αυτού και διέμενε ο Δανιήλ έως του πρώτου έτους κύρου του βασιλέως. Αμήν. Δανιήλ ένας άνθρωπος τον οποίον ο Θεός αποκάλεσε σφόδρα αγαπητό δούλο του. Ένας άνθρωπος τον οποίον προεγνώρισε ο Θεός, τον εξέλεξε ο Θεός, τον εκάλεσε ο Θεός για ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο. Ο Θεός ήξερε ότι θα εχμαλωτιστεί και θα μετατοπιστεί ο λαός Ισραήλ εξαιτίας της λατρείας και της αμαρτίας του στην γη των Χαλδαίων και προετοίμασε ο Θεός τον τόπο με τον Δανιήλ για να τους υποδεχθεί και να αποτελεί παρηγοριά αλλά και ενίσχυση για το λαό Ισραήλ στη μεγάλη του ταλαιπωρία η οποία βεβαίως είναι εκπαιδευτική και προήλθε από το Θεό για την μετάνοια
και πράγματι μέσα σε 70 χρόνια ο λαός μετενόησε και επέστρεψε στο Θεό. Και όλα ξεκίνησαν από τον Αβουγοδονόσορα, τον οποίον επίσης ο Θεός απεκάλεσε δούλο του και μάλιστα τον χρησιμοποίησε ένδοξα. Του παρέδωσε ο ίδιος ο Θεός, λέει, ότι έδωκα όλους τους τόπους στη χείρα του Ναβουγοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος του δούλου μου, ακόμα και τα θηρία του αγρού έδωκα εις αυτόν δια να υπηρετώ συν αυτόν. Και ήρθε τώρα το πλήρωμα του χρόνου να αρχίσει ο Θεός να προετοιμάζει τα πάντα για το λαό του, αλλά και τους δούλους τους οποίους θα χρησιμοποιούσε. Και έτσι έδωσε εντολή στον αρχιευνούχο ο Ναβουγοδονόσορ να διαλέξουν από το βασιλικό σπέρμα και από το σπέρμα των αρχόντων νέους Ισραηλίτες, τους οποίους εχμαλώτησε και πήρε μαζί του, να είναι χωρίς μόμον, ωραίος στην όψη, να είναι νοήμονες σε κάθε σοφία, να μπορούν να καταλαβαίνουν και να εννοούν, και οι δήμονες και να έχουν ειδικότητα σε κάθε γνώση, να έχουν φρόνηση και να μπορούν να στέκονται καλά ενώπιον του βασιλέως. Και ανάμεσα σε αυτούς που διάλεξε ο αρχιευνούχος ήταν και 4 παιδιά, ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας, τους οποίους ο αρχιευνούχος παρέδωσε σε έναν άλλον ευνούχο και τους 4 μαζί, για να τους φροντίζει τον Αμελσάρ. Και όλο το καλό και όλη η ευλογία αρχίζει από αυτό που έβαλε στην καρδιά του ο Δανιήλ. Δεν λέει ότι έβαλε στην καρδιά του Δανιήλ ο Θεός. Ο Δανιήλ έβαλε στην καρδιά του. Αυτός σκέφτηκε. Παιδί ήταν, 15 χρονών, λέγεται, κάπου εκεί. Για 3 χρόνια θα έμενε υπό εκπαίδευση. Και μάλιστα με διαταγή του βασιλέως να τρώνε από τα βασιλικά εδέσματα και από τον ίνον του βασιλέως. Και ο Δανιήλ έβαλε στην καρδιά του να μην μολυνθεί, να μην μειανθεί από τα εδέσματα του βασιλέως και από τον ίνον, που προφανώς θα ήταν απαγορευμένα τρόφιμα, απαγορευμένες τροφές από το Μωσαϊκό νόμο, ή θα ήσαν και ειδωλόθητα. Αυτό ήταν όμως η αρχή της τόσο ευλογημένης ζωής του ανθρώπου αυτού. Έβαλε στην καρδιά του να μην μειανθεί, να μην μολυνθεί, να μην αμαρτήσει, αποδεικνύοντας την πίστη του, θα δούμε παρακάτω, στο Θεό, αλλά και καθώς ήταν ανυποχώρητος, στερεός, αμετακίνητος στο Λόγο του Θεού. Ένα παιδί που ενδιαφερόταν να μην ξεφύγει από το Λόγο του Θεού. Όταν το είπε στον Αμελσάρ ότι εγώ δεν θέλω να τρώω, αλλά ένα άλλο πολύ σημαντικό, έβαλε στην καρδιά του ο Δανιήλ, αλλά ο Θεός είχε μεριμνήσει να έχει δίπλα του άλλους 3 αδελφούς ισόψυχους, ομόφρονες, να φρονούν το αυτό. Όλα τα είχε έτοιμα ο Θεός για το Δανιήλ. Του δώσε καλούς συντρόφους. Για σκεφτείτε, όταν πήρε αυτή την απόφαση ένας από τους 3 να έλεγε εγώ δεν συμφωνώ, τίποτα δεν γινόταν. Τίποτα. Αυτό είναι το σημαντικό, αδερφοί, σε κάθε ενότητα, στην οικογένεια. Όλοι να συμφωνούν σε 2 πράγματα. Στην πίστη, στην εμπιστοσύνη στο Χριστό, στο Θεό, και στην υπακοή στο Λόγο Του, απόλυτη υπακοή στο Λόγο Του. Ο Αμελσάρ φοβήθηκε και λέει φοβάμαι τον Κύριό μου τον βασιλιά, γιατί αν σας δει να δυνατίζετε και να σκυμαίνετε επειδή δεν τρώτε τα βασιλικά εδέσματα και δεν πίνετε τον ίνον των βασιλικών, κινδυνεύει η ζωή μου. Και με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό ο Δανιήλ είπε αυτό που θέλει ο Θεός να κάνουμε πάντα. Δοκίμασε. Δοκίμασέ μας.
στην πραγματικότητα είπε «δοκίμασε το Θεό». Αλλά και ο Δανιήλ θα τολμούσα να πω δεν δοκιμάζει το Θεό, αλλά είναι απόλυτα βέβαιος ότι ο Θεός θα επέμβει. Γιατί είναι ανυποχώρητος στο λόγο του. Όταν ο άνθρωπος είναι ανυποχώρητος στο λόγο του Θεού, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα επέμβει με τον καλύτερο τρόπο. Ο Αμελσάρ πίστηκε και λέει θα σε δοκιμάσω 10 μέρες. Και αφαίρεσε τα φαγητά τα εκλεκτά και τους έδωσε όσπρια και νερό. Και στις 10 μέρες φάνηκε το θαύμα του Θεού. Στις 10 μέρες φάνηκε η παρουσία του Θεού και η ευλογία του Θεού. Αποτέλεσμα της πίστης και της υπακοής. Τα πρόσωπά τους ήταν ομορφότερα και πίστηκε ο Αμελσάρ να κάνει αυτό που ο Δανιήλ είχε βάλει στην καρδιά του. Πίστηκε. Πίστηκε από την ενέργεια του Θεού. Δεν πείθεται εύκολα ο άνθρωπος αν δεν δει το χέρι του Θεού. Το είδε. Και πέρασαν τα 3 χρόνια. Και ο Θεός ευλόγησε ιδιαίτερα τους 3 αυτούς ανθρώπους με μία άκρος ιδιαίτερη ευλογία. Έδωκε γνώση και σύνεση εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Τους άνοιξε τη διάνοια. Τους έκανε ιδιαίτερα έξυπνους και τους έκανε ιδιαίτερα ικανούς. Αλλά και στον Δανιήλ έκανε κάτι ξεχωριστό. Του έδωσε και ένα πνευματικό χάρισμα να μπορεί να ερμηνεύει εν ύπνοια. Και τώρα η κρίση, η δοκιμασία. Πάμε στο βασιλιά. Ο βασιλιάς τους δοκίμασε όλους. Και ανάμεσα σε όλα αυτά τα παιδιά, τα 4, επειδή έβαλαν στην καρδιά τους να μην ιανθούν από τα εδέσματα της Βαβυλώνας, και το επαναλαμβάνω, να μην μιένονται από τα εδέσματα της Βαβυλώνας, αν και ζούσαν σε ένα απόλυτα ειδωλολατρικό περιβάλλον, όμως πιστοί στο Θεό, ανυποχώρητοι στην υπακοή, στην υπατοχή του Λόγου του Θεού, απόλαυσαν ιδιαίτερες ευλογίες από το Θεό. Ο βασιλιάς θαύμασε και αναγνώρισε ότι αυτά τα 4 νέα παιδιά που τώρα άντε να είναι 18 χρονών ήταν σοφότεροι από όλους τους σοφούς, τους επαϊδούς του βασιλείου του. 18 χρονών παιδιά σοφότεροι από όλους τους σοφούς του βασιλείου και του βασιλέως. Σημειωτέων ο Ναβουχοδονόσορ όταν ανέλαβε τη βασιλεία του τότε το 600 περίπου 6, ήταν 26 χρονών και αυτός, νέο παιδί. Και ήταν γιος του βασιλιά, αλλά αυτός ήταν που έκανε όλους τους πολέμους. Και στα 26 του χρόνια έγινε βασιλιάς και βασίλευσε στη Βαβυλώνα 44 χρόνια. Πόσο αδελφοί αγαπητοί, χαίρεται ο Θεός όταν βλέπει νέους ανθρώπους να έχουν βάλει στην καρδιά τους να είναι ανυποχώρητοι στο Λόγο του Θεού και να μένουν πιστοί και αμετακίνητοι σε Αυτόν που τους εκάλεσε. Με τον Δανιήλ και με τους 3 έκανε μεγαλεία ο Θεός. Τότε τους χρησιμοποίησε για το λαό του, αλλά του έδωσε του Δανιήλ και αποκαλύψεις που μέχρι σήμερα για μας είναι μοναδικές για τις έσχατες ημέρες. Μόνο και μόνο επειδή έβαλε στην καρδιά του να μην μιένεται από τα εδέσματα της Βαβυλώνας. Μόνο γι' αυτό. Έτσι ξεκίνησε και θα ήθελα να επιμείνω λίγο σε αυτό. Πάντοτε όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή με αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Δεν θα μιένομαι από τα εδέσματα της Βαβυλώνος.
Και πώς δε θα μιένομαι με το να είμαι ανυποχώρητος στο Λόγο του Θεού. Τι με μιένει από τα εδέσματα του κόσμου τούτου? Ο συμβιβασμός στο Λόγο του Θεού, οι υποχωρήσεις στο Λόγο του Θεού, το δεν πειράζει στο Λόγο του Θεού. Και τα αποτελέσματα, εκχάνεται και η κάθε δύναμη που έχει ο άνθρωπος, ο νέος ή ο μεγαλύτερος, όταν αρχίζει και βάζει, όπως λένε οι άνθρωποι, νερό στο κρασί του για το Λόγο του Θεού. Χάνει τη δύναμή του, χάνει τη σοφία του, χάνει τη σύνεσή του. Όταν όμως η απόφασή του είναι στερεή και αμετακίνητη, δεν θα μιένομαι ποτέ από τα εδέσματα της Βαβυλώνας, υποτεταγμένος κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, τότε ο Θεός αρχίζει ένα καινούργιο έργο στη ζωή του ανθρώπου, νέα ζωή στον άνθρωπο χαρίζει, νέα πράγματα ανοίγονται μπροστά του, νέοι δρόμοι υπέροχης ευλογίας ξετυλίσσονται. Στην έρημο ξέρει και φέρνει ποτάμια ο Θεός. Δεν είναι τίποτα αδύνατον στο Θεό. Δεν είναι τίποτα σημαντικό στο Θεό να πει λόγο και να κάνει. Αντιθέτως, μάλιστα, ο Θεός είναι πιστός, εμείς είμαστε άπιστοι. Ο Θεός είναι πιστός στο Λόγο Του. Να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί. Πρόσκλησης λοιπόν Θεού είναι σήμερα για όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιαιτέρως όμως και για τους νέους ανθρώπους. Αλλά όχι μόνο. Να βάλουμε στην καρδιά μας, όχι να περιμένουμε ο Θεός να βάλει. Ο Θεός μας έδωσε το Λόγο Του. Μας μιλάει και σήμερα και κάθε μέρα. Να πάρουμε στερεή απόφαση ότι θα ζούμε υποτεταγμένοι στο Λόγο του Θεού κατά πάντα. Κατά πάντα. Με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι εάν είσαι εκτελεστής του Λόγου του Θεού, τότε ο Θεός ξέρει να δημιουργεί νέα πράγματα στη ζωή μας, νέες καταστάσεις, να φέρνει νέες ευλογίες και το μήνυμα να σου δώσει νέο έργο ο Θεός. Νέο έργο. Αμήν. Νέο έργο. Μπορεί να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, λίγο ευχαριστημένοι, καθόλου ευχαριστημένοι από τη ζωή μας. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα σήμερα, με μια τόσο μικρή αλλά όμορφη απόφαση, να μεταβάλουμε τα πάντα στη ζωή μας. Να κάνουμε μια καινούργια αρχή, ένα καινούργιο ξεκίνημα. Ένα καινούργιο περπάτημα. Πάρε απόφαση και μην λογαριάζεις τι λένε οι άλλοι. Μη φοβάσαι τι θα γίνει. Μην υπολογίζεις τις συνέπειες. Πίστεψε στο Χριστό ότι οι συνέπειες θα είναι άριστες. Αρκεί ανυποχώρητος στο Λόγο του Θεού. Στερεός, αμυτακίνητος στο Λόγο του Θεού. Με τη βεβαιότητα, με την πίστη. Και καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, τώρα δεν μένει παρά πίστης, ελπής και αγάπη. Αυτά τα τρία, με αυτά τα τρία θα προχωρήσουμε αδερφοί, και ο Θεός θα κάνει στη ζωή μας νέα πράγματα. Νέο έργο, νέο δρόμο, νέα ζωή, νέα τα πάντα. Τα αρχαία θα παρέλθουνε, νέα τα πάντα. Και εμείς πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού με όλη μας την καρδιά. Ελπίζουμε. Και ξέρετε αδελφοί, να το πω άλλη μια φορά αυτό, ο Αβραάμ επίστευσε, μη έχων ελπίδα επελπίδη. Εάν βλέπουμε γύρω μας δεν έχουμε ελπίδα. Ο Αβραάμ έβλεπε την έκρωση της σάρκας του
Έβλεπε την νέκρωση της Σάρας και δεν είχε καμία ελπίδα. Μη έχουν ελπίδα όμως, επελπίδη επίστευσε. Πού? Στο λόγο του Θεού που του είπε «Εν το σπέρμα τί σου θα ευλογηθούν τα έθνη». Θα έχει στέκνο στα 100 χρόνια. Και συλλογίστηκε ότι αυτός που μου το λέει είναι αυτός που ζωοποιεί νεκρούς. Είναι αυτός τον οποίον τίποτα δεν είναι αδύνατον. Ελπίζοντας το λόγο του επίστευσε, ελογίστη η πίστη του εις δικαιοσύνη και τον άλλο χρόνο είχε παιδί. Τόσο εύκολο. Και η γυναίκα μου η Σάρα και αυτή θα πιστέψει. Τι θα κάνει ο Θεός? Και αυτή θα πιστέψει. Αλλά δεν λέει περίμενε να δει τι θα κάνει η Σάρα. Σήμερα, εκείνη την ημέρα, ο Αβραάμ πίστευσε στο λόγο του Θεού και ελογίστηκε σε αυτόν η πίστη του εις δικαιοσύνη. Και ανεξάρτητα με τη Σάρα, ανεξάρτητα με την ενεκρωμένη σάρκα του, ανεξάρτητα με τη στηρότητα της Σάρας, ο Θεός τον άλλο χρόνο του δώσε παιδί. Και εμείς πιστεύουμε. Με τη χάρη του Χριστού βόηθα μας την απιστία μας, Κύριε. Πιστεύουμε ότι είναι δυνατός ο υποσχεθής να εκτελέσει όχι μόνο στον Αβραάμ, όχι στον Δανιήλ, αλλά και σε σένα και σε μένα και σε όλους μας. Το πιστεύουμε, Κύριε. Το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά. Βοήθησέ μας την απιστία μας. Αμήν, Χριστέ μου. Αλληλούια. Να ψάλουμε τον ύμνο 183.